Κουλιά. Βέβαια, ελπίζεται ότι ένα δεν είναι φτιαγμένο για να διαλυθεί όλο το κουλιοτεράκι και στο ενδιάμεσο προσπαθείτε να βρείτε το πλαίσιο, το παίχνιο εντός αγωγικών. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέμε εμείς η θεωρία παιχνίων, προσπαθείτε να βρείτε τους κανόνες ενώ σας παρουσιάζουν το παίχνιο. Είναι κάτι που είναι αντίστροφο. Συνήθως μαθαίνουμε τους κανόνες και μετά παίζουμε κάτι. Αυτό το κάνετε πολύ συχνά στην ιατρική, στο απλό επίπεδο, δηλαδή όταν ο καθηγητής σας εξηγεί τι πρέπει να κάνετε και εσείς μετά παρακολουθείτε αυτό που έγινε. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν σας αποκαλύπτει πώς το βρήκε αυτό που σας λέει να κάνετε. Έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα εμείς στον ερευνητικό τομέα στα μαθηματικά, είναι έχουμε ένα θεώρημα και έχουμε μια απόδειξη. Αν δεν σας δώσουμε την απόδειξη και πούμε ότι απλώς είναι το θεώρημα και αυτό στέκει, είναι το ανάλογο της ιατρικής. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποια είναι η μεθοδολογία, εκτός όταν μπαίνετε στο ερευνητικό πλαίσιο. Στο ερευνητικό πλαίσιο όμως, αυτό που είναι παράδοξο, είναι ότι de facto από το πρόβλημα της ιατρικής δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό που βρίσκεται μέσα. Τώρα, αυτό που βλέπετε, ειδικά στη χειρουργική που έχει αναπτυχθεί, έχουμε διάφορες επιλογές και είναι όλο και λιγότερο οδυνηρές για τον ασθενή, αλλά αυτό εδώ έχει ένα τίμημα. Η ελαχιστοποίηση του κόστου στον ασθενή προκαλεί μια μεγιστοποίηση της πολυπλοκότητας στον γιατρό. Δηλαδή κάτι που θα μπορούσε να κάνει πολύ απλά, τώρα είναι αναγκασμένος στην νοσταγωγικό, είναι αναγκασμένος εφόσον είναι στην ιατρική, να περάσει από τη μύτη, να ξαναμπεί έξω, ενώ θα το έκανε πολύ πιο εύκολα, με έναν απλό τρόπο. Άρα αυτή η δυσκολία, πώς ερμηνεύεται. Προηγουμένως, γιατί παρακολουθούσα τις δύο προηγουμένες διαλέξεις, υπήρχαν πολλές εικόνες, ειδικά στην, όχι την τελευταία, στην πρώτη τελευταία. Εγώ αυτό που βλέπω, όταν κοιτάζω και τους φοιτητές μου με τις εικόνες και παρακολουθούμε ιατρικές εικόνες μόνο και μόνο για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε, είναι την εικόνα τη βλέπουν οι φοιτητές και ο γιατρός, ο καθηγητής θεσμών, το λέω απλοποιημένα για να έχω όλες τις περιπτώσεις, αυτός βλέπει. Ο φοιτητής κοιτάζει, ο καθηγητής βλέπει. Και κοιτάζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διότι στην πραγματικότητα ο καθηγητής δεν κοιτάζει αυτή την εικόνα, αλλά κάνει μια προβολή από τις γνώσεις που έχει πάνω στην εικόνα. Και το βλέπετε ειδικά με τους υπέρηχους, εδώ είναι φανταχτερό, σας λέει ο γιατρός, να εδώ είναι εδώ, και σας το δείχνει κιόλας, σας το κοιτάτε έτσι, λέτε τώρα τι δείχνει ακριβώς. Όταν είναι βέβαια σε καθηγητικό πλαίσιο είναι ακόμα χειρότερο, γιατί εκεί πέρα υπονοεί ότι καταλαβαίνετε κιόλας, άρα συνεχίζει και σας δείχνει και αλλού. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι σας δείχνει απλώς φωτεινά σημεία και σκοτεινά σημεία. Αυτό εδώ στην αρχή βέβαια σας ενοχλεί, αλλά εγώ θα ήθελα να πάω πιο πέρα, πώς μπορείτε να κάνετε την επεξεργασία. Ας πούμε εδώ προηγουμένως είχαμε παραδείγματα που είναι αυτό που λέμε virtual histology. Δηλαδή, είναι τεχνητή, δεν είναι φυσική, δεν κάνουμε ιστολογία πραγματική, αλλά κάνουμε μια επεξεργασία μέσω λογισμικού που μας επιτρέπει να δούμε αυτό που δεν μπορούμε να δούμε. Όταν γίνεται αυτή η επεξεργασία, πολύ σπάνια ελέγχουμε τι κοιτάζει ο υπολογιστής. Διότι ο υπολογιστής ανήκει στην κατηγορία, κανονικά, de facto, του, αν θέλετε, του φοιτητή που είναι έξυπνος, αλλά που δεν έχει γνώση στην αρχή. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε στο γνωστικό επίπεδο, είναι ο λεγόμενος ηλίθιος, είναι αυτός που είναι έξυπνος, χωρίς γνώσεις. Σιγά σιγά αποθηκεύει γνώσεις και μπορεί να βρει μερικά πράγματα, έτσι ώστε σιγά σιγά να γίνει στοχαστής και όχι μόνο να παραμείνει ένας έξυπνος χωρίς γνώσεις. Αυτό γίνεται όταν βλέπετε μια νέα εικόνα. Δηλαδή, πολύ απλά, το βλέπετε ότι όταν αλλάζετε τις ακτίνες και έχετε ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, μερικές φορές είσαστε ανίκαινοι να αναγνωρίσετε το αντικείμενο. Δηλαδή σας λένε ότι αυτό είναι το ίδιο σώμα, ενώ το γνωρίζετε σε ορατό πεδίο ή σε ακτίνες χ, όταν σας το δείχνουν σε άλλο, δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε, αλλά είναι το ίδιο πρόβλημα με τον υπολογιστή.
Ο υπολογιστής δεν το βλέπει. Άρα χρειάζεται μέσα στο λογισμικό του να βρει μερικά νοητικά σχήματα. Γι' αυτό τώρα εγώ μιλάω. Δηλαδή, πώς με τη βάση δεδομένων που του έχετε δώσει μπορεί να βρει νοητικά σχήματα έτσι ώστε να σας παραδώσει μία πληροφορία που πρώτον δεν είναι παραπληροφόρηση. Γιατί πολύ εύκολα πέφτουν στην ιατρική στην παραπληροφόρηση, γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε λάθος στη διάγνωση. Δεν λέω, όλα αυτά που λέω είναι πάντα θετικά. Εντάξει, δεν είναι ότι έκανε ένα λάθος συνειδητό, είναι ότι εντάξει, δεν μπορούσε να αναγνωρίσει. Και το ξέρετε πολύ καλά, στην ογκολογία έχουμε το ίδιο πρόβλημα όταν είμαστε σε πολύ πρόωρο στάδιο και έχουμε αυτά που λέμε τα ίχνη, αλλά δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι ότι αυτά μπορεί να εξελιχθούν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα στην θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσει ή όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι υπάρχει ελάχιστη δουλειά πάνω σε αυτό, να δούμε πάνω σε τι βασίζεται η γνώση του γιατρού. Σε μια πρώτη φάση είχαμε την τάση να χρησιμοποιούμε τα expert system, δηλαδή να κάνουμε μια κωδικοποίηση των γνώσεων και να έχουμε μια αυτόματη διάγνωση του τύπου αν έχει αυτό σημαίνει αυτό, αν έχει αυτό και αυτό σημαίνει κάτι άλλο και έχουμε μια αλυσίδα, στην πραγματικότητα είμαστε σε ένα δέντρο αποφάσεων όπου μετά στο τέλος έχουμε διάφορα φύλλα και επιλέγουμε το πιο πιθανό. Αυτό είναι το πρόβλημα, θα έλεγα, της θεωρίας αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, όταν εμείς κοιτάζουμε τα λογισμικά, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, είναι πραγματικά η θεωρία παιχνιών. Δηλαδή, τα όργανα λειτουργούν το ένα με το άλλο. Και δεν μπορείτε να πείτε, ας πούμε, θα κοιτάξω μόνο την καρδιά, ή μόνο το στομάχι, ή μόνο τον εγκέφαλο, και μετά θα συνδυάσω. Δηλαδή, την ώρα που το κάνετε αυτό, παράγεται προβλήματα και στον άλλο. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν εξετάζουμε τον εγκέφαλο, υπάρχουν τέτοια πειράματα, ειδικά όταν θέλουμε να κοιτάξουμε και το νέο κορτέξ. Λέτε, ας πούμε, όχι στον ασθενή, είναι φυσιολογικός άνθρωπος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, του λέτε, κάνε ό,τι μπορείς για να μην σκεφτείς τίποτα. Έτσι. Τόσο απλό. Λοιπόν, όταν δεν πρέπει να σκεφτεί κινήσεις, γιατί το ξέρετε και καλύτερα από μένα, ότι μόλις σκέφτεστε μία κίνηση, στην πραγματικότητα ενεργοποιείται στον εγκέφαλο μία ζώνη που αφορά την πραγματική κίνηση. Και είναι ένα πράγμα που χρησιμοποιούμε και στον αθλητισμό. Εντάξει. Είναι, ας πούμε, αυτοί που κάνουν σκι όταν κατεβαίνουν, στην πραγματικότητα κατεβαίνουν νοητικά, και είναι ικανοί να ξέρουν ότι μετά από τόσα δευτερόλεπτα θα στρίψουν δεξιά, αριστερά. Γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση ότι κατεβαίνουν κανονικά, όπως εμείς και όταν κάνουμε σκι. Δεν κατεβαίνουν κανονικά καθόλου, γιατί είναι σαν να είναι προγραμματισμένοι. Και σιγά σιγά, με την προπόνηση, καταφέρουν να βρουν ακριβώς το μοντέλο που συμπίπτει με την πραγματικότητα. Εδώ το πρόβλημα, όσο αφορά αυτό που λέμε τώρα, είναι ότι η μοντελοποίηση προέρχεται από τι. Προέρχεται από κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε. Άρα, ξαναέρχομαι στο παράδειγμά μου. Όταν λέτε σε κάποιον, προσπάθησε να μην σκεφτείς τίποτα. Το παράδοξο είναι ότι παράγεται μεγάλη ενέργεια στο νεοκορτές και αρχίζει ο άνθρωπος να έχει μεγάλο όρθος. Ενώ του είπατε να μην σκεφτείτε τίποτα. Βλέπετε, σας το δίνω αυτό σαν ακραίο παράδειγμα, που κανονικά του λέτε ότι για ένα φυσικό, ας πούμε, θα είναι ένα πρόβλημα ισορροπίας, έχετε φτάσει στο μήνυμο και λέτε από εδώ θα εξετάζω πάνω σε αυτή τη βάση όλα τα άλλα. Και βλέπετε ότι για τον άνθρωπο, ακόμα και όταν του λέτε μην κάνεις τίποτα, πάλι καταφέρνει και κάνει κάτι, το οποίο δεν το ελέγχει και είναι το άγχος, και ενεργοποιεί αυτή τη ζώνη, την πιο πρόσφατη στον εγκέφαλο, ενώ του λέγατε ακριβώς το αντίθετο. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος σαν αναδραστικό σύστημα δεν λειτουργεί σαν μια απλή μηχανή, είναι πραγματικά μια πολύπλοκη μηχανή που θα λέγαμε εμείς στην κυβερνητική μηχανή του Wiener με ανάδραση και δεν μπορείτε, ας πούμε, να πείτε το σταματάω, άρα αρχίζω από εδώ. Είναι η διαφορά η μεγάλη που έχετε, ας πούμε, με έναν υπολογιστή
άμα σας προβληματίζει κάποια φάση, κάνετε ένα φόρο. Και αρχίζει ο άνθρωπος να έχει μεγάλο άγχος. Ενώ του είπατε να μην σκέφτεται τίποτα. Βλέπετε, σας το δίνω αυτό σαν ακραίο παράδειγμα, που κανονικά του λέτε ότι για ένα φυσικό, ας πούμε, θα είναι ένα πρόβλημα ισορροπίας, έχετε φτάσει στο μήνυμο, και λέτε από εδώ θα εξετάζω πάνω σε αυτή τη βάση όλα τα άλλα. Και βλέπετε ότι για τον άνθρωπο, ακόμα και όταν του λέτε μην κάνεις τίποτα, πάλι καταφέρνει και κάνει κάτι το οποίο δεν το ελέγχει και είναι το άγχος και ενεργοποιεί αυτή τη ζώνη, την πιο πρόσφατη στον εγκέφαλο, ενώ του λέγατε ακριβώς το αντίθετο. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος σαν αναδραστικό σύστημα δεν λειτουργεί σαν μια απλή μηχανή, είναι πραγματικά μια πολύπλοκη μηχανή που θα λέγαμε μη συγκυβερνητική μηχανή του Wiener με ανάδραση και δεν μπορείτε ας πούμε να πείτε το σταματάω, άρα αρχίζω από εδώ. Είναι η διαφορά η μεγάλη που έχετε ας πούμε με έναν υπολογιστή, άμα σας προβληματίσει κάποια φάση κάνετε ένα format και το ξαναξεκινάτε. Το έχουμε εμείς και στην πληροφορική όταν έχουμε υπολογιστές σε δίκτυο σε κάποια φάση αρχίζουν να μιλούν μεταξύ τους και δεν το ελέγχουμε αυτό. Και το ξέρουν όλοι οι υπεύθυνοι για δίκτυο ότι πρέπει σε κάποια φάση να κλείσουν το δίκτυο, να βάλουν ξεχωριστά τις μονάδες. Δεν κάνουμε φορμά, απλώς τις αποσυνδέουμε και μετά το ξαναβάζουμε. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε στην ιατρική. Άρα έχουμε προβλήματα, ενδογενή προβλήματα, που προέρχονται από το ολικό πλαίσιο της ιατρικής, που είναι πάντοτε στην πραγματικότητα ολιστικό. Προσέξτε όμως, δεν λέω με την έννοια του παθολόγου, εντάξει, γιατί για μένα ο παθολόγος είναι όπως είναι ο μηχανικός, είναι αυτός που ξέρει σχεδόν τα πάντα πάνω σε σχεδόν τίποτα. Εντάξει, ενώ ο ειδικός είναι αυτός που ξέρει ακριβώς το ανάλογο. Ας το αφήσουμε αυτό, ας πούμε ότι είναι μόνο και μόνο για τους επιστήμονες. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν λέω μια ολιστική προσέγγιση, είναι ότι δεν μπορείτε να κοιτάξετε ένα μόνο πράγμα χωρίς να βλέπετε και το άλλο. Όταν έχετε πολλές ακτινογραφίες σε διάφορες συχνότητες, έχετε πάντοτε μια καλύτερη άποψη το τι βλέπετε. Στην πραγματικότητα, στην ιατρική, ειδικά στην εικόνα, δεν μπαίνω στο πλαίσιο της χειρουργικής, εφόσον εδώ ανήκουμε, αν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, παραμένω σε αυτόν τον χώρο, τον δυνητικό, όπου θεωρώ ότι η προβολή πάνω στην εικόνα αντιπροσωπεύει το αντικείμενο που μελετώ. Σε αυτή την προβολή έχετε ένα νοητικό πρόβλημα. Είναι ότι βλέπετε μόνο ό,τι καταλαβαίνετε και δεν καταλαβαίνετε ό,τι βλέπετε. Αυτή η ουσιαστική διαφορά θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου όταν ο ειδικός θα κοιτάζει μια κτηνογραφία και θα βλέπει ακριβώς αυτό που δεν βλέπει. Προσέξτε τι θα σας πω. Ο πραγματικός ειδικός, αυτό που κάναμε σαν μελέτη σε γνωστικό επίπεδο, ειδικά στις νευροεπιστήμες, ο πραγματικός ειδικός βλέπει αυτό που δεν υπάρχει στην εικόνα. Δηλαδή αυτό που υπάρχει στην εικόνα, μετά από εμπειρία το βλέπετε. Αλλά αυτός μετά από μεγάλη εμπειρία εικόνων, καταφέρνει και βλέπει στην εικόνα κάτι που δεν εμφανίζεται, αλλά που είναι έτοιμο να εμφανιστεί. Αυτό εδώ βλέπετε ότι ακόμα και η ανάλυση της εικόνας επιτρέπει μια πρώτη πρόσβαση στη διάγνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι είναι μόνο η τελική επεξεργασία της εικόνας που παράγει την διάγνωση με τα δεδομένα που έχουμε. Αν μείνετε σε αυτό το στάδιο, όπως τώρα λέει και η καθηγήτρια, μιλάω περισσότερο στους μικρούς, εντάξει. Αν μείνετε σε αυτό το στάδιο, αλλά μην νομίζετε και εμείς το έχουμε, αν μείνετε σε αυτό το στάδιο, απλώς εμείς το ξέρουμε, εσείς θα το ανακαλύψετε ότι δεν το έχετε ακόμα, αλλά μετά θα το δείτε. Αν μείνετε σε αυτό το στάδιο, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα λειτουργείτε αλγοριθμικά. Και νομίζετε ότι το αποτέλεσμα είναι απλώς ο συνδυασμός αλγοριθμικός των δεδομένων που δώσετε. Στην πραγματικότητα ο ειδικός κάνει μια υπέρβαση και καταφέρει να πάει πιο πέρα.
Άρα το πρόβλημά μας είναι πάνω σε ποιο νοητικό σχήμα βασίζεται για να πάει πιο πέρα με τα ίδια δεδομένα. Έχετε όλη την τάση να πείτε ότι είναι το θέμα της εμπειρίας. Όταν ο άλλος κοιτάζει, ας πούμε, 30 χρόνια ακτινογραφίες, βέβαια έχει αποκτήσει μια εμπειρία. Το θέμα είναι πώς διδάσκεται την εμπειρία. Δηλαδή θα πω στους συμπαίκτες εδώ, μην ανησυχείτε, μετά από 30 χρόνια μπροστά σε μια ακτινογραφία θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό μπορεί και να το πιστεύετε. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να πιστέψετε είναι ότι στο ενδιάμεσο όμως η τεχνολογία αλλάζει. Άρα όταν λέμε στα 30 χρόνια, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τουλάχιστον για τους πιο μεγάλους, αν ήσασταν στην πληροφορική, θα είχατε ας πούμε δει τους υπολογιστές με κάρτες που τρυπάνε. Σβάλλει. Θα είχε εξελιχθεί αυτό στις κασέτες. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω τους φοιτητές μου στην πληροφορική που βρίζουν το μηχάνημα γιατί έχει πρόβλημα με τα γίγα, που η λέξη γίγα δεν υπήρχε πριν. Εντάξει. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει εσείς με τα φλασάκια. Εντάξει. Δηλαδή, το φλασάκι μου δεν χωράει και νευριάζει κιόλας. Και δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή κάνεις μια κίνηση που πριν από 10 χρόνια δεν θα μπορούσε να τη σκεφτεί καν ο προηγούμενος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Στην εικόνα, δηλαδή, δεν θα μιλήσω σήμερα για βιοειθική και ανθρώπινο, γιατί εδώ εξελίσσονται πολύ πιο αργά τα πράγματα. Αλλά τι θέλει να πει η εμπειρία ενός ανθρώπου που εξετάζει μια εικόνα, όταν προηγουμένως, ακόμα και πριν δύο διαλέγεις, μας εξηγούσε ότι, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε εδώ θα είναι το μέλλον σε δύο χρόνια. Πάνω κάτω εξηγούσε ότι το μέλλον σε δύο χρόνια θα σβήσει εντελώς τις εικόνες που κάνανε προηγουμένως, θα έχουμε εντελώς διαφορετικές εικόνες. Θα πρέπει να εξελιχθούμε πάνω σε αυτές. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα υπαγωγικό σύστημα που στην πραγματικότητα εσείς δεν θα έχετε ποτέ τα προβλήματα των προηγουμένων. Διότι όταν θα φτάσετε στο ίδιο επίπεδο ως ερευνητές ή ως γιατροί, η τεχνολογία θα έχει τόσο πολύ εξελιχθεί που στην πραγματικότητα θα έχετε και εσείς τα ίδια προβλήματα προσαρμογής στη νέα τεχνολογία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι παράγει κάτι που φαίνεται μη συμβατό. Δηλαδή λέμε από τη μια μεριά, εγώ εξελίσσομαι σαν φοιτητής ιατρικής και μαθαίνω πράγματα, αλλά δεν ελέγχετε τι κάνει η τεχνολογία. Αυτή εξελίσσεται μόνη της. Φτάνεται λοιπόν, ας πούμε τώρα φανταστείτε αυτό το συνέδριο, χωρίς λάπτοπ, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς προβολή. Αυτό το φαντάζεστε γιατί δεν τελειώσει, μπορεί να μην υπήρχαν. Στην πραγματικότητα δεν ξέρετε, ας πούμε, ότι προηγουμένως όταν είχαμε εικόνες επεξεργασμένες, γιατί εγώ το έβλεπα και έβλεπα ότι μερικές καθυστερούσαν. Γιατί αυτός εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, λέμε εμείς ως, ας πούμε, ομιλητής, καθυστερεί η εικόνα, δεν είναι καλός ο υπολογιστής. Στην πραγματικότητα, πριν 5 χρόνια δεν θα τολμούσαμε να φέρουμε την εικόνα εδώ. Θα την είχαμε στατικά πάνω στο σκληρό, χωρίς να τη μεταφέρουμε από το φλασάκι, γιατί μέχρι να κατεβεί. Άρα, αυτή η μεγάλη διαφορά είναι πώς προσαρμόζεστε. Και το βλέπετε βέβαια, θα το δείτε μετά όταν θα γίνετε γονείς. Μας ξαφνιάζει πως τα παιδιά μπαίνουν εντελώς σε ένα νέο πλαίσιο. Διότι η δυσκολία που βλέπετε εσείς γενικά στην ιατρική, τα παιδιά θεωρούν ότι είναι λυμένο πρόβλημα και ξαναρχίζουν πιο μετά. Θα δείχνουμε εικόνες και λέμε θα σας εξασκήσουμε, τουλάχιστον το γαλλικό σύστημα είναι τουλάχιστον 8 χρόνια για το κλασικό και μετά δεν λέω για τις εξειδικεύσεις. Στα 8 χρόνια, όσον αφορά την ανάλυση εικόνας, δεν μαθαίνετε πάρα πολύ πρόγραμμα. Εντάξει. Εμένα μου θυμίζει λίγο το στρατό. Δηλαδή, πάτε στο στρατό στη Γαλλία, για να λέω για δεδομένα, γιατί ο στρατός στην Ελλάδα έχει σχέση πιο πολύ με τον κοινωνικό ρόλο, και λέτε μετά από 10 μήνες, πόσες σφαίρες έρεσες. Το τόσο απλά. Εντάξει, δεν είσαστε στο στρατό, ρωτάτε στον άλλο. Και σας λέει ο άλλος, 20.
Προσέξτε, μιλάω με ένα όπλο που είναι Χαμάς που έχει 25 μέσα. Με μία, δηλαδή άμα το πατήσετε αυτόματο φεύγουν 25 στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή όλη η δουλειά που κάνατε για το όπλο αντιπροσωπεύει ένα δευτερόλεπτο σε 10 μήνες. Αν κοιτάξετε συλλογικά πόσες φορές έχετε δει εικόνες, προσέξτε όμως τι θα πω, όχι εικόνες με βελάκια που σας λένε αυτό είναι αυτό, καθαρές εικόνες, χωρίς καμία ερμηνεία και σας λένε τι βλέπεις. Αν καταφέρετε να το θυμηθείτε μετά από 8 χρόνια θα δείτε ότι θα σας στεναχωρήσει, γιατί μάλλον αυτές οι εικόνες χωράν άνετα σε ένα τετραδιάκι, αλλά έχετε μία γνώση. Δηλαδή στην πραγματικότητα, ποιο είναι το πρόβλημα, είναι ότι θα μπορούσατε να κάνετε πολλές από αυτές τις εικόνες και κάνετε επεξεργασία. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι όταν θα τελειώσετε, οι εικόνες θα έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, που θα έχετε το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι πληροφορικάροι, που τελειώνουν το πτυχίο τους και μετά από 5 χρόνια αυτά που έχουν μάθει είναι σχεδόν άχρηστα, αυτά που είναι καθαρά εφαρμόσιμα, διότι το λογισμικό έχει αλλάξει, οι υπολογιστές έχει αλλάξει και δεν έχει πια τις ίδιες δυνατότητες. Οι δυνατότητες όμως έχουν αυξηθεί εκθετικά. Το πρόβλημα είναι αν ο εγκέφαλός σας αυξάνει εκθετικά τις γνώσεις. Και εδώ έχουμε ένα κόλλημα. Εδώ είμαστε πιο πολύ του γραμμικού. Δηλαδή εμείς συσσωρεύουμε γραμμικά. Μάθαμε αυτό, μετά μαθαίνουμε αυτό. Δεν υπάρχει πια η σύνθεση για να μπορούμε μετά να πάμε πιο πάνω. Τι, ας πούμε, ποιο όργανο θεωρείται το πιο πολύπλοκο για το ανθρώπινο σώμα? Ως φοιτητές. Τον εγκέφαλο. Θα πείτε τον εγκέφαλο επειδή το πιστεύετε ή επειδή σας το έχουν πει. Υπάρχουν μερικοί που το πιστεύουν τουλάχιστον. Υπάρχουν και άπιστοι, δηλαδή που θεωρούν ότι είναι κάποιο το πόδι, ξέρω εγώ. Όχι, θέλω να πω. Ξέρετε, όταν το λέμε τόσο γενικά, βέβαια λέτε θα είναι ο εγκέφαλος, εντάξει, αφού εκεί δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Αλλά άμα το πω πιο τεχνικά σε ένα σημείο, ας πούμε, δεν μιλάω για τον εγκέφαλο, αλλά ας πούμε, είναι πιο εύκολο, ας πούμε, σαν πρόβλημα, ο ώμος ή το γόνατο. Α, τώρα θα το σκεφτείτε. Εντάξει, προηγουμένως δεν θα το σκεφτείτε, θα πείτε απλώς πιστεύω. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα σκεφτείτε μερικά σημεία τα οποία είναι συγκρίσιμα, δηλαδή θα δείτε αυτό είναι κλείδωση, είναι κόκαλο, ποιοι είναι οι βαθμοί ελευθερίας, άρα αυτό μπορεί να προκαλεί προβλήματα, άρα είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, ας πούμε είναι ο καρπός που είναι πιο εύκολος ή το πόδι. Πάλι θα σκεφτείτε. Ήθελα τώρα να σας κάνω την ύπουλη ερώτηση. Όταν είπατε ο εγκέφαλος, με ποιο όργανο το συγκρίνατε? Δηλαδή, πήρατε τον εγκέφαλο και σκεφτήκατε την καρδιά και λέτε, ο εγκέφαλος φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκο. Μα, πρώτα απ' όλα η τεχνολογία απαντάει σε ένα απλό ερώτημα για να αφοπλίσουμε, ας πούμε, την ιδέα που έδωσε, είναι ότι υπάρχει ήδη τεχνητή καρδιά. Τόσο απλά. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, εγώ είμαι δήμονα στην ιατρική, αλλά μπορώ να σου πω ότι ο εγκέφαλος ή η καρδιά είναι το πιο. Λέω απλώς, αυτός εδώ που δεν έχει ιδέα από τίποτα, μπορεί να σου κάνει τεχνητή καρδιά. Βλέπεις, τι κάνω. Εδώ είναι ένα νοητικό σχήμα που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή φέρνω έναν νέο παίχτη, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος και λέγεται τεχνολογία, και λέω, αν ο νέος παίχτης, ο οποίος είναι άσχετος σε αυτό το παίχνιο, ξέρει να παίζει, δεν μπορεί να έχει την πολυπλοκότητα που λες. Ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε τεχνητό σηκώτη. Άρα, βλέπετε τώρα εδώ, σας δίνω ένα σύστημα ιεραρχίσεις. Δηλαδή, θα πείτε ότι εφόσον δεν μπορώ να κάνω τεχνητό σηκώτη, μάλλον το σηκώτη είναι πιο πολύπλοκο από την καρδιά. Αυτό πώς το
Ναι, αλλά όταν μπορούμε ήδη με το άλλο, το έχει σβήσει το ερώτημα. Άρα, ξανακάνω την ερώτηση, επιμένω στο ύπουλο. Όταν είπατε ο εγκέφαλος, με ποιο όργανο το συγκρίνατε? Ξέρω εγώ, το μάτι, τη μύτη, την καρδιά, τα γενετικά όργανα, το στόμα. Γιατί πώς απαντάτε έτσι? Και βλέπετε τώρα, άμα σας αναγκάζω και σας πιέζω και μάλιστα σας καταπιέζω στο τέλος και σας πω, θα άμα το κάνουμε προγραμματικά. Δηλαδή θα πούμε ότι είσαστε προγράμματα και απαντάτε και θα μου κάνετε όλο τον κατάλογο από όλα τα όργανα του ανθρώπινου και θα σας πω ότι θα μου τα βάλετε σε μια ιεραρχία. Από το πιο δύσκολο στο πιο εύκολο. Θα δείτε σε μερικά σημεία, πρώτα απ' όλα δεν θα συμφωνείτε. Θα πείτε μάλλον επειδή δεν είμαστε ειδικοί. Άμα βάλετε τους ειδικούς και ειδικούς ανακλάδων, εκεί πέρα είναι που θα γίνει εμφύλιος πόλεμος. Εντάξει. Δηλαδή εκεί πέρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι καθαρά το γνωστικό αντικείμενο. Στην πραγματικότητα, όταν απαντάτε ο εγκέφαλος, είναι επειδή είναι αυτό που ξέρετε λιγότερο. Γιατί όπως το είπες πολύ σωστά, μπορεί μετά να βρούμε ένα νέο σύστημα που να παράγει, ας πούμε, μια τεχνητή νοημοσύνη και να λες εφόσον το κάνουμε, το κάνουμε. Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα πιο εύκολο, ας πούμε. Ποιο είναι το πιο εύκολο παίρνιο? Είναι οι ντάμες, το σκάκι, το γκο ή το μπριτζ? Βλέπετε ότι είναι τέσσερις διαφορετικοί τομείς, εντάξει. Δεν παίζει ο ένας με τους κανόνες του άλλου. Όταν κοιτάζετε, το νοητικό σχήμα που προσπαθώ τώρα να αναδείξω είναι ότι μπορείτε να κάνετε μία τεχνική προσέγγιση, όχι τεχνητή, και να πείτε, άμα πάρω έναν υπολογιστή και τον προγραμματίσω, ντάμες, παίζει καλά. Ντάμες παίζει πάρα πολύ καλά, διότι δεν υπάρχει πια παγκόσμιος πρωταθλητής στον κόσμο που μπορεί να νικήσει πρόγραμμα στις ντάμες. Τόσο απλό. Στεναχώρησα μερικά άτομα εδώ που θεωρούν ότι οι ντάμες είναι πολύπλοκο παιχνίδι. Τώρα, δεν θα μιλήσω για τα χαρτιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκεί είναι ακόμα πιο εύκολο, αλλά το αφήνουμε. Θα κοιτάξουμε λοιπόν το σκάκι. Το σκάκι έχουμε φτάσει τώρα στο επίπεδο να έχουμε καθαρά ανταγωνιστικό πλαίσιο με τους πρωταθλητές του κόσμου που τραβάνε τεράστιο κουπί και λούκι για να κάνουν μια ισοπαλία. Άξι, τα τελευταία αποτελέσματα τα θυμάστε, Κασπάροφ Κράιν. Το γκο. Στο γκο, για να τελειώσω με αυτό το ερώτημα, το γκο μοιάζει πολύ για μένα με την ιατρική. Στο σκάκι, στις ντάμες, τα κομμάτια είναι τοποθετημένα εκεί που πρέπει πάντα. Στον γκο είναι άδειο. Δεν ξέρετε καν που να τα βάλετε στην αρχή. Και μετά όταν τα τοποθετείτε, εξαρτάται, δηλαδή είναι καθαρά ένα πλαίσιο στρατηγικής. Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι το σκάκι είναι στρατηγικό παίρνιο. Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι αυτά που κάνουμε στην Αφρική είναι καθαρά πλαίσιο στρατηγική. Στην πραγματικότητα αυτά που καταφέρουμε πολύ καλά είναι πλαίσιο τακτικής. Το γκο, για να καταλάβετε, υπάρχει διαγωνισμός για να βρούμε λογισμικό που να παίζει μέτρια. Ωραία. Τώρα εγώ άμα σας ξαναρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι ως πολυπλοκότητα, θα δυσκολευτείτε να απαντήσετε ντάμες. Γιατί εδώ θα σας έχω βρει ένα εργαλείο που σας εξυπηρετεί για να έχετε κάτι που να είναι αντικειμενικό. Αυτό ήθελα να πω σαν γενικό πλαίσιο για τα νοητικά σχήματα. Υπάρχουν νοητικά σχήματα που μπορείτε μετά να τα εμβαθύνετε και να σας δώσουν συστήματα αναφορών που σας επιτρέπουν να έχετε πραγματικά μία γνώμη και όχι μία άποψη. Γιατί άποψη έχουν όλοι, ακόμα και οι άσχετοι. Σας ευχαριστώ.